Στο πλαίσιο υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού για τη στήριξη του αγροτικού τομέα και τη μεταποίηση των προϊόντων του η περιφέρεια Πελοποννήσου, προχωρεί άμεσα στη σύσταση τη αγροδιατροφική σύμπραξη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με στόχο την υποστήριξη παραγωγή πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων και την προώθησή του στην εσωτερική και διεθνή αγορά. Στο θέμα αναφέρθηκε η Αντιπεριφερειάρχη Κωνσταντίνα Νικολάκου. Στην Τρίπολη, πριν από μερικούς μήνες, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Μελά, σε ό,τι έχει να κάνει με την προώθηση των αγροτικών μας προϊόντων μέσα από τις επιχειρήσεις, μέσα από τους επαγγελματίες. Θέλω να σας πω ότι η αγροδιατροφική σύμπραξη είναι ένα νέο εργαλείο. Ένα νέο εργαλείο με το οποίο μπορούμε να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την τοπική μας οικονομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους επαγγελματίες τουρισμού, για τους επαγγελματίες σύτησης να συμμετέχουν σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια της περιφέρειας Πελοποννήσου. Θα έλεγα ότι είναι το καλύτερο δείγμα σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνένεση, σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνεργασία και τη συνέργεια. Η περιφέρεια Πελοποννήσου, οι αναπτυξιακές εταιρείες, οι φορείς, οι επαγγελματίες, όλοι μαζί θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας, τα επιμελητήρια, πρώτα και πάνω απ' όλα που εκπροσωπούν τις παραγωγικές τάξεις, για να δούμε πώς μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που υπάρχουν στο Πελοπόννησο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ανάπτυξη αποτελούν τα προϊόντα μας. Όταν έγινε η κεντρική μας εκδήλωση, παρουσία όλων των φορέων, είπαμε ότι θα κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για όλες τις περιφερειακές ενότητες. Βεβαίως θα μου πείτε είναι Αύγουστος, θα μου πείτε είναι καλοκαίρι. Έχουμε πει όμως πάρα πολλές φορές, το έχει πει ο Περιφερειάρχης, το κάνει άλλωστε πρώτα ο ίδιος. Δεν υπάρχει πολυτέλεια διακοπών για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Για μας και ο Αύγουστος είναι μήνας που πρέπει να δουλεύουμε σκληρά. Θέλουμε λοιπόν γρήγορα να ολοκληρώσουμε την δυνατότητα που υπάρχει για περισσότερη ενημέρωση, να μιλήσουμε με τους φορείς αλλά και με τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και αμέσως μετά θα γίνει πράξη η αγροδιατροφική σύμπραξη μαζί με το καλάθι των προϊόντων της Πελοποννήσου, μαζί με το Δημοπρατήριο, για το οποίο σύντομα θα υπάρχουν εξελίξεις. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Κορινθία το Δημοπρατήριο και όλοι όμως την Πελοπόννησο. Είναι όλα αυτά νέα εργαλεία. Νέα εργαλεία, έξυπνες λύσεις, ταυτίζονται και συνάδουν απόλυτα και με τη νέα προγραμματική περίοδο, το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης, όπως πρέπει να συνηθίσουμε να λέμε πλέον μετά το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ τελειώνει. Κάτι καινούριο έρχεται. Εκεί θεωρούμε ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου θα είναι έτοιμη και για την έξυπνη εξειδίκευση και για την καινοτομία και για την έρευνα και για την ανταγωνιστικότητα που θα είναι οι πρώτες προτεραιότητες, επαναλαμβάνω, της νέας περίοδου.